Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και παρεμβάσεις σας. Για το πόσο έχει προχωρήσει το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας της Ελλάδας είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση. Το υπογραμμίσατε όλοι. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση διαδικασίας γιατί η Ελλάδα είναι σε σημείο καμπής. Μα μετά από 1,5 χρόνο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, τώρα πρέπει να εδραιώσουμε την επιτευχθήσα πρόοδο, να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη που έχει αρχίσει να προκύπτει το 2016 και που αναμένει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα το 2018 όπως προβλέπετε. Η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τη συμφωνία που επετεύχθη στη Μάλτα στις 7 Απριλίου. Θεωρούμε ότι θα επιτρέψει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επανέλθει στο πρόγραμμα. Το πακέτο μετά το πρόγραμμα, όπως είπα, θα είναι ουδέτερο από δημοσιονομικής πλευράς αν επαληθευτούν οι προβλέψεις μας. Και σε αυτούς που τις επέκριναν, πρέπει να πω ότι γενικά δεν κάναμε λάθος όσον αφορά το πλεόνασμα. Όσον αφορά την ανάπτυξη, είναι άλλο θέμα. Γιατί η ανάπτυξη συνδέεται πολύ στενά με την πρόοδο του προγράμματος. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Όλα αυτά στην ουσία θα πρέπει να οδηγήσουν σε αλλαγή των δημοσιονομικών για να αυξηθεί η ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία. Ένα τμήμα της εργασίας βέβαια πρέπει ακόμη να γίνει το επόμενο διάστημα. Αλλά είμαι πεπισμένος. Κύριε Επίτροπε, μισό λεπτό. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγη ησυχία για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν. Ευχαριστώ. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι η αποστολή που διεξάγεται τώρα θα επιτρέψει ουσιώδη πρόοδο. Δεν απέχουμε πάρα πολύ από τον τελικό στόχο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρξει ταχεία πρόοδος τώρα για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και για να καταλήξουμε σε τεχνική συμφωνία τις επόμενες μέρες. Οι ελληνικές αρχές, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να εφαρμόσουν μια σειρά από προαπαιτούμενα για ολόκληρο το πρόγραμμα. Μια συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα δώσει και βεβαιότητα για τα πρωτογενή πλεονάσματα και την βιωσιμότητα του προγράμματος. Αυτή η συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί σύμφωνα. Είμαι πεπισμένος ότι μια βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική και νομισματική σταθερότητα δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, αλλά όλων των πολιτών της Ένωσης. Και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή τη στιγμή πολλοί αναμένουν, πολλά από εμάς, πρέπει λοιπόν να σταθούμε στο ύψος των περιφράσεων, χωρίς ιδεολειψίες, χωρίς συνθήματα, αλλά με κοινό μέλημα η Ελλάδα να επανέλθει στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, να βγει από το πρόγραμμα. Αυτή είναι η αποφασιστικότητα της Κομισιόν. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγη ησυχία όπως ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση. Και να δώσω το λόγο